Προσεχώς. Το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι της ΕΤ2. Πώς γίνεται ένα τηλεπαιχνίδι να έχει γράμματα, γάτες, παπούτσι, τραγούδι, κολόνες, παγοπέδιλα, δέντρα, αριθμούς, αυτοκίνητα, γαϊδουράκια, διάσημα πρόσωπα, ρόδες και πολλά πολλά μεγάλα δώρα. Παρουσιάζει ο Θόδωρος Ντρουμπάνης. Δηλώστε συμμετοχή, ταχυδρομική θηρίδα 30349, ταχυδρομικός κώδικας 10033. Στέλνοντας τη συμμετοχή σας, κερδίζετε από ένα διαφημιστικό δώρο γνωριμίας. Δείτε και απολαύστε τη ραδιοτηλεόραση. Θα σας ενθουσιάσει με ένα ζωντανό και πλούσιο περιεχόμενο. Γιατί εκτός από το πρόγραμμα όλων των καναλιών, θα βρείτε τον ένθετο οδηγό ψυχαγωγίας για όλες τις ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα θέατρα. Μπορείτε και εσείς να κόψετε την πρόσκληση και να διασκεδάσετε με όση έκπτωση αναγράφετε επάνω σε αυτήν. Προλάβετε τη ραδιοτηλεόραση. Είναι το νέο περιοδικό που αγαπήθηκε από όλους, γιατί γνωρίζει και σέβεται τις προτιμήσεις σας. Περιοδικό ραδιοτηλεόραση. Μόνο 150 δραχμές. Και τώρα, φίλοι μας, θα προβληθεί η εκπομπή «Τα κακώς κείμενα» με τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Στις 10:15 η ταινία «Σινεμά ο Παράδεισος» σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζουζέπε Τορνατόρε. Παίζουν Φιλίπ Νουαρέ, Ζακ Περέν, Σαλβατόρε Κάσιο. Η ταινία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Κανών το 1989 και κατέκτησε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1990. Η μουσική είναι του Ένιο Μωρικόνε. Στις 12:30 το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η πεντάλεπτη ενημερωτική εκπομπή σαν σήμερα. Θα ακολουθήσουν εκτενή αποσπάσματα από τη δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Θα κλείσουμε το απόψινό μας πρόγραμμα με τη φανταστική περιπέτεια «Άλταρ ο εξολοθρευτής» σε σκηνοθεσία Jim Wimborne.